Μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες άνοιξε επιτέλους η αυλαία των απολογιών στη δίκη των κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής. Η πρώτη υπόθεση η οποία εξετάζεται από τους κατηγορούμενους που πρέπει να απολογηθούν είναι βέβαια η κορυφαία υπόθεση της δολοφονίας του 33χρονου Παύλου Φίσα το Σεπτέμβριο, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2013 στο Κερατσίνι. Παρόντες οι 14 από τους 18 κατηγορουμένους, κανείς όμως, Ματίνα, από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα έρθουν στο δικαστήριο μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Αυτή την ώρα στο βήμα του μάρτυρα βρίσκεται ο πρώτος από τους 14 παριστάμενους κατηγορούμενους εδώ, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι παρόν είναι βέβαια και ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, τον οποίο μόλις αντίκρισε η μητέρα του Μάγδα, δεν κατάφερε να βρίσκεται μαζί του στην ίδια αίθουσα, άρχισε να τρέμει, χρειάστηκε τη βοήθεια των δικών της ανθρώπων προκειμένου να βγει από την αίθουσα και δεν κατάφερε από τότε να ξαναμπεί. Αυτή την ώρα λοιπόν ο πρώτος κατηγορούμενος λέει, περιγράφει τι ακριβώς έγινε στην καφετέρια στο Κερατσίνι, όπου οι δύο ομάδες των Χρυσαυγητών αλλά και η παρέα του Παύλου Φίσα βρέθηκαν εκεί παρακολουθώντας έναν αγώνα και έγινε ό,τι έγινε στη συνέχεια. Με ηχηρές απουσίες λοιπόν η ώρα των απολογιών. Σοφία Φασουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.